Για γραμμάστορες, Οκτώβριος μήνας. Εσείς το βλέπετε μάλλον αρχές Νοεμβρίου, μπορεί. Όχι, τέλη Οκτωβρίου το βλέπετε εσείς. Ο μήνας είναι συναρπαστικός και είναι συναρπαστικός γιατί μας έρχονται τα πακέτα, τα subscription boxes, τα οποία είναι του μηνός Οκτωβρίου και το μήνα Οκτώβριο, όπως ξέρετε, οι Αμερικάνοι γιορτάζουν το Halloween, οπότε και τα πακέτα αυτά είναι σχετικά με horror φάση. Και πιστεύω ότι θα είναι και από τα αγαπημένα μου. Geek Fuel, ξαναλέω, Geek Fuel. Για όσους ξανά δεν το γνωρίζετε, είστε εξωγήινοι, έχετε έρθει από άλλον πλανήτη ή άλλη γη, το Geek Fuel είναι ένα συνδρομητικό κουτί, το οποίο πληρώνεται τα φράγκα κάθε μήνα. Πληρώνεται, νομίζω, 29 δολάρια είναι τώρα, 27 ευρώ. Έχει μια προσφορά για το πρώτο κουτί μείον 3 δολάρια, δηλαδή 26 δολάρια, κοντά στα 22 ευρώ. Μαζί με τα μεταφορικά, μαζί με όλα, σας έρχεται στο σπίτι. Κατευθείαν και περιέχει μέσα διάφορα καλούδια εκπλήξεις. Κάθε μήνα ξέρουμε εμείς μόνο το θέμα. Να και Geek Fuel εδώ. Κάθε μήνα εμείς γνωρίζουμε μόνο το θέμα του κουτιού. Και αυτό. Αυτό. Καλούδια από το υπερπέραν. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε το Geek Fuel του μηνός Οκτωβρίου. Ανοίγοντας το κουτί, αυτό που θα βρούμε μέσα είναι. Είναι. Αυτό. Όπως πάντα σας την έφερα και δεν έχει και τίποτα. Ας το δούμε έτσι ανοιχτό. Είναι αυτό. Έλα βρε γαμώτο. Κάθε φορά. Always, always. Every time. Είναι αυτό. Again. Δεν βλέπετε τίποτα. Βλέπετε τίποτα, δεν βλέπετε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ξεκινάμε. The Walking Dead, who gets the bat. Ξεκινάμε με τον οδηγό. Έχει έναν οδηγό ο οποίος μέσα έχει διάφορες φωτογραφίες από YouTubers. Έχει το θέμα αυτού του μήνα και μαλακές θα το δούμε μετά. Ω, βλέπω ωραία πραγματάκια. Πάμε, πουντώ, πάνε, φύγεσαι, πάνε εδώ να. Ωραία, ωραία. Ας ξεκινήσω από αυτό, το οποίο τι είναι. Λοιπόν, Dragon Egg. Είναι από το, πες το, από το... Άιντε, από το Game of Thrones. Το οποίο είναι ένα αυγό δράκου. Και λέει Toothbrush Holder and Storage Kit. Μάλλον για το μπάνιο. Ναι, κάτι το οποίο μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ. Έλα. Για να το δούμε. Είναι από ό,τι βλέπετε βαζάκι. Από ό,τι βλέπετε, θα το δείτε. Και εγώ περίμενα, επειδή είναι μεγάλο, γιατί έχει καμιά φάγκο φιγούρα. Αλλά δεν έχει, δεν πειράζει. Ουόπς. Μ' αρέσει γιατί είναι πιο ιδιαίτερο αυτό. Λοιπόν, το βλέπετε μία εδώ. Είναι αυτό. Έχει δύο ματζαφλάρια. Έχει αυτό και αυτό. Είναι βαζάκι που ή βάζεις πράγματα μέσα ή βάζεις την οδοντόβουρτσά σου. Το οποίο είναι ιδέα να βάζεις την οδοντόβουρτσά σου. Είναι πρωτότυπο πάντως. Μ' αρέσει γιατί είναι πρωτότυπο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιούσα. Αλλά είναι πρωτότυπο. Δεν είναι η κλασική φιγούρα φάγκο που σου δίνει. Αν και θα ήθελα φιγούρα φάγκο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Dog of the Dead. Gummy Brains. Ναι. Dog of the Dead. Gummy Brains. Α, φαγητό είναι αυτό. Γιατί έχει από πίσω τι τρως και τι κάνεις και αυτό. Λοιπόν. Μάγκες. Είναι ζελεδάκια. Δεν θα φάω. Γιατί δεν είναι καλό και για τα δόντια αυτά. Αλλά μ' αρέσει το Dog of the Dead. Το Παρασκευή και 13 δεν έχω δει ακόμα που λένε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πούσε γαμώ το, κλείσε, κλείσε. Άιντε. Η μπλούζα τελευταία. Λοιπόν, το παιχνίδι μας, γιατί κάθε μήνα το Geek Fuel έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει παιχνίδι. Lux Slinger. Κάτσε να κρύψω τον κωδικό. Lux Slinger. Και το καλό με το ωραίο μάλλον με το Geek Fuel, Lux Slinger, να βλέπετε, Steam Game. Το καλό με το ωραίο μάλλον με τα παιχνίδια που σου δίνει κάθε μήνα το Geek Fuel στο Steam, μπορεί να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά έχει πάντα μπιχλιπιδάκια από το παιχνίδι, με βάση το παιχνίδι. Αυτό το συγκεκριμένο έχει ένα πουγί, το οποίο έχει δύο ζάρια μέσα. Έχει το πουγκάκι εδώ, το οποίο έχει δύο ζάρια ξύλινα μέσα. Και είναι ωραία συλλεκτικά πραγματάκια, βέβαια θα μου πεις τώρα, Climb Mine. Αυτό, αλλά αυτό. Λοιπόν, και βλέπω και μια φιγούρα μέσα μικρούτσικη, πολύ μικρούτσικη, η οποία έφυγε από το κουτί της και θα σας πάσω τα μούτρα. Εσάς την Geek Fuel εκεί. Λοιπόν,
Trick and treat λέει. Αυτό ήτανε... Pop, pop. Είναι φιγούρα της reaction. Ναι, reaction figures. Από ό,τι βλέπω, μην φανταστείτε ότι είναι καμία σοβαρή. Αυτό ήταν κολλημένο εδώ. Είναι μικρούλα φιγούρα, μικρούλα φιγούρα. Λοιπόν, το χώρο βέβαια δεν ξέρω που κολλάει στο Dragon Egg αυτό το μήνα. Αυτός έχει και κάτι... Α, να, είναι αυτοί οι χαρακτήρες που μπορείτε να πάρετε από την Retreat. Reaction. Από τη Reaction. Εγώ έτυχα το πιο μικρό. Τόσο τυχερός! Και... Αχα! Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί του Οκτωβρίου το λέτε horror. Λοιπόν, είναι μια μπλουζάρα που θα μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ. Είναι από τη σειρά Firefly. Τη βλέπετε? Είναι και γαμό της μπλουζής, είναι ασπρόμαυρη ακριβώς και στα γούστα μου. Firefly, όποιος δεν έχει δει, ας πάει να δει. Λίγο να μάθει. Είναι μια σειρά η οποία κόπηκε στην πρώτη σεζόν από μαλακία του δικτύου. Fox δεν έπαιζε. Fox, κλασικά του Fox πέκανε τέτοιες μαλακίες. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά. Και είναι τρομερή μπλούζα. Πάρα πολύ ωραία. Το κλασικό ενημερωτικό έντυπο το οποίο μας ενημερώνει για το τι είχε μέσα. Εδώ δείχνει την μπλούζα πάντα. Και από πίσω δείχνει τι μπορούσες να τύχεις. Receive one of five slashers. Slashers. Τι διαβάζω ρε μαλάκα. Δηλαδή, πού είναι το χώρο ρε μας τώρα. Βλέπετε. Όλα αυτά, η φιγουρίτσα, το Dragon Egg, τα ζελεδάκια και το παιχνίδι. Όχι ότι περίμενα αυτό το μήνα από το κουτί. Τουλάχιστον για την μπλούζα με κάλυψε. Δεν καλύπτει οικονομικά το πακέτο γιατί... Αν συγκρίνουμε τώρα, πού το. Αν συγκρίνουμε αυτό εδώ, θα μου πεις είναι ωραίο. Είναι κεραμικά πως κατά τα λένε αυτά. Αλλά ρε φίλε, εντάξει. Η μπλουζίτσα ήταν ωραία. Τα ζελεδάκια ήταν ανούσια. Το παιχνίδι είναι κλασικό. Εδώ, για να δούμε εδώ. Ωραία, τα διάλυσα. The Walking Dead. Εδώ έχει διάφορους από τα προηγούμενα, δηλαδή από κάθε πακέτο προηγούμενο βάζει διάφορους που στείλαν φωτογραφία. Βάζει επίσης, έχει φιγούρες άμα θέλετε να αγοράσετε φυσικά, άμα θέλετε να φάτε τα λεφτά σας. Τι είναι αυτά, κάτι μονόπολη, κάτι τέτοια, εξηγεί το κάθε παιχνίδι, το κάθε μπατζαφλάρι τους έδωσε. Μιλάει για το Walking Dead, ποιος από όλους θα είναι, διαφημίσεις, παντού. Και αυτά, ο οδηγός του Geek Fuel, ο οποίος έρχεται κάθε μήνα. Το κουτί άδειασε, μπορεί να μην ήταν αυτό που περιμέναμε. Περιμένουμε όμως και το Geek Gear την επόμενη εβδομάδα που θα δείτε. Οπότε, παιδες, ξαναλέω, Geek Fuel, από κάτω σας έχω το link, είναι referral φυσικά. Άμα το παραγγείλετε, αν το παραγγείλετε και το ζητήσετε, κερδίζετε νομίζω $5 εσείς ή 3 εγώ, ένα από τα δύο τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Είναι referral το link από κάτω, οπότε άμα ακουστάτε να παραγγείλετε, πατήστε το link από κάτω, κάντε παραγγελία, θα κερδίσετε μια έκπτωση στο πρώτο σας κουτί, 27 ευρώ είπαμε και ελπίζω να το απολαύσετε. Εμείς θα το πούμε την επόμενη φορά, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Αντίο!